Ναι. Καλημέρα σας με το κανάλι Sky. Το κανάλι Sky. Ωραία. Είμαι εκπαιδευτικός. Ναι. Και στα πλαίσια μιας περιβαλλοντικής εργασίας με τους μαθητές, ενδιαφερόμασταν για κάποιο ντοκιμαντέρ με θέμα τις φώκες μονάχους μονάχους. Τι ήταν ησυχία τα πιτσιρίκια. Και... Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια δυνατότητα, δεν ξέρω, δανεισμού, κάποιο ντοκιμαντέρ, αν έχετε κάτι παρόμοιο και πώς θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε στο σχολείο μας, δηλαδή το δανείζετε, το νοικιάζετε. Έχετε ρωτήσει τα παιδιά και έχουν καούρα τα παιδιά να δουν τη μονάχους μονάχους, να στείλω τα amazing home videos στα American με τα πιτσιρίκια που κάνουν βλακίες ή τα απίστευτα τρακαρίσματα στη Φόρμουλα 1. Συγγνώμη κύριε. Θέλουν να δουν τα μικρά τη μονάχους μονάχους, άσε που είναι και αποκρουστικό το θέαμα. Ένα γλυτσερό πράγμα, ιδία, να σηκώνει μπάλα με τη μούρη. Συγγνώμη. Και μην εξαφανιστεί. Είναι λίγο εριστικός. Πώς. Αν υπάρχει κάποιο ντοκιμαντέρ. Και μην εξαφανιστεί μονάχους μονάχους και δεν έχουμε κάποιον να σηκώνει την μπάλα με τη μούρη. Θα χαλάσει η ισορροπία. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό το απλό ερώτημα που σας κάνω. Βεβαίως. Παρακαλώ. Το ερώτημα. Ναι. Αν έχετε κάποιο ντοκιμαντέρ. Ναι. Δεν είπα ακατάλληλο για παιδιά. Συνήθως τα ντοκιμαντέρ δεν είναι ακατάλληλα. Προβάλλονται και είναι κατάλληλα για όλους. Καλά, δεν είπα είναι ακατάλληλο. Θα σκυλοβαρεθούνε. Ναι, θα τρώνε αλλά... πασατέμπο, θα παίζουν φιδάκι στο κινητό. Ναι. Δεν θα βλέπει κανείς το ζώο με τα μουστάκια να κάνει με την μπάλα παιχνίδια. Αυτό αφήστε να το κρίνουν οι δάσκαλοι τους. Έτσι. Τα παιδιά βεβαίως έχουν την κάψα να δουν κάτι τέτοιο. Αυτό αφήστε να το κρίνουν. Εγώ ρωτώ εάν έχετε ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ. Εμείς έχουμε. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να δούμε. Στο ντοκιμαντέρ αυτό υπάρχει αφηγητής, μιλάει ή απλά έχει εικόνα. Μα θα συμβάλλουμε εμείς στο βασανιστήριο των παιδιών. Όχι, δεν το δανείζουμε. Τι να κάνω εγώ. Να λένε αύριο μεθαύριο ότι εμείς τους υποβάλαμε σε αυτό το βασανιστήριο. Όχι, να το πάρετε πάνω σας. Γυρίστε φώκια μόνοι σας. Βίντεο. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.